Την πρόθεσή της να επισκεφθεί το μνημείο της Αμφίπολης εξέφρασε Υπουργός Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα. Θα οριστεί η ημερομηνία που θα πάμε ειδικά για αυτό το μνημείο. Η συνεργασία με την Περιφέρεια είναι σημαντική, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει μια επανακίνηση της ανασκαφής και της στήριξης και της διαμόρφωσης του χώρου. Για εμάς είναι μια προτεραιότητα η Αμφίπολη, όπως είναι και όλα τα μεγάλα μνημεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κονιόρδου. Θέλω να τονίσω τη σημασία αυτού του μνημείου και την πρόθεσή μας υπεύθυνα και οργανωμένα να το επισκεφθώ σε έναν χρόνο που θα του ανήκει. Όχι υπεραστικά ανάμεσα σε κάποιες άλλες προτεραιότητες όπως ήταν το Δημότυχο ή τώρα η Ένωση των Μουσείων. Θα οριστεί η ημερομηνία που θα πάμε ειδικά για αυτό το μνημείο για να μπορέσουμε να δούμε ό,τι χρειάζεται για να δρομολογηθεί. Η συνεργασία με την Περιφέρεια είναι πολύ σημαντική γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει μια επανεκκίνηση της ανασκαφής και της στήριξης και της διαμόρφωσης του χώρου. Επομένως, αυτό θα ήθελα να μείνουμε στο θετικό που βρίσκεται μπροστά μας και να τονίσουμε ότι για μας είναι μια προτεραιότητα η Αμφίπολη, όπως είναι και όλες οι μεγάλες, όλα τα μεγάλα μνημεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για τον τάφο της Αμφίπολης, η κυρία Κονιόρδου τόνισε ότι ετοιμάζονται οι μελέτες και τα δελτία, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό είναι, ετοιμάζονται οι μελέτες και ετοιμάζονται τα δελτία, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Τη λέξη επανεκκίνηση την κρατάω αυτή που λέτε, είναι σημαντικό να το λέτε εσείς. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν χρήματα, όταν υπάρχει δυνατότητα, όπως ξέρετε, τα χρήματα αυτή τη στιγμή διατίθενται μέσω της περιφέρειας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε εμείς άμεσα να πάρουμε προγράμματα ευρωπαϊκά, διότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται. Επομένως, είναι, το τονίζω, πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε τη στήριξη της περιφέρειας, όπως και μέσα από το Interreg, ότι προκρίθηκε η Αμφίπολη κατά αποκλειστικότητα για να απορροφήσει τα χρήματα που διατίθενται και από αυτό το πρόγραμμα. Για τον Τιμ Βοκαστά της Αμφίπολης, ο κύριος Τζιτζικώστας τόνισε: «Η θέση μας είναι ότι το μνημείο αυτό πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει να συνεχιστούν οι ανασκαφές στην Αμφίπολη και ταυτόχρονα να γίνει το σημείο αυτό επισκέψιμο. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη κατευθύνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ από διασυνοριακά προγράμματα και άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να υποστηρίξουμε τη μοναδικότητα της Αμφίπολης σε ολόκληρο τον κόσμο». Σας παρουσίασα το σχέδιό μας για τη νέα προγραμματική περίοδο, το νέο ΕΣΠΑ, όπου δυστυχώς είναι περικομμένο κατά 50%, είναι δηλαδή περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 41 της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Σε αυτήν όμως τη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε σημαντικά πράγματα να κάνουμε, συντηρώντας αρχαιολογικούς χώρους, ολοκληρώνοντας σημαντικά έργα πολιτισμού, όπως είναι το κόσμημα, το έργο κόσμημα της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι το νέο Μουσείο της Βεργίνας, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα, και ταυτόχρονα ένα έργο για το οποίο ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προσωπικά θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικότατο αρχαιολογικό μνημείο και υπογράμμισα στην Υπουργό τη θέση μας ότι το μνημείο αυτό πρέπει να στηριχθεί η συνέχιση της ανασκαφής της Αμφίπολης και ταυτόχρονα να γίνει σύντομα το μνημείο αυτό επισκέψιμο. Προς το σκοπό αυτό, εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη κατευθύνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ από διασυνοριακά προγράμματα και άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να υποστηρίξουμε τη μοναδικότητα της Αμφίπολης, όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο.